Εις το αρχαίον θέατρο Δωδώνης και παρουσία των αυτών μεγαλειοτήτων των βασιλέων Παύλου και Φρυδερίκης και της πριγκιπίσης Ειρήνης, κλιμάκιον του ελληνικού βασιλικού θεάτρου παρουσίασε τον Αίαντα του Σοφοκλέους. Το θέατρο Δωδώνης, κτίσμα του 3ου π.Χ. αιώνος, με 63 σειρές καθισμάτων για 18.000 θεατάς, ανήγειρεν ο ηγεμόν της Υπήρου Πύρος. Κάθε χρόνο δε γίνεται επίκεντρο των εορτών Δωδώνης, που αποτελούν εξαίρετον πνευματική εκδήλωση της υπηρωτικής πρωτεύουσης. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι επολιόρκησαν κατά την επίσκεψή τους στην Αθήνα τον Τζον Κασαβέτη. Με το δίκιο τους φυσικά, διότι όπως δείχνει το κινηματογραφικό βαρόμετρο, ο Τζον Κασαβέτης, Έλλην την καταγωγή, είναι σήμερα ένα από τα λαμπρότερα αστέρια του Χόλιγουντ. Το διεθνές τουρνουά μπάσκετμπολ παρουσίασε συναρπαστικές και θεαματικές συγκρούσεις, όπως αυτή της πρωταθλητρίας ομάδος της Ιταλίας Σίμενταλ με τον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι ταχύ και υψηλής τεχνικής αναγκάζει τους παίκτες του Παναθηναϊκού να αποδηθούν σε ένα αγώνα ορμητικό και αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα και καρποφόρο. Με την νίκη του επί της Σίμενταλ, ο Παναθηναϊκός κερδίζει και το βαρύτιμο κύπελο του τουρνουά. Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν στο στάδιον οι ελληνοτουρκικοί αγώνες στίβου γυναικών. Ιδιαιτέρως για τους Έλληνες υπήρξε μια ευχάριστος έκπληξης η αρίστη εμφάνιση της ελληνικής ομάδος, η οποία αντιμετώπισε δυναμικά τις εξαίρετες τουρκίδες αθλήτριες. Αποτέλεσμα υπήρξε η δημιουργία δύο νέων ρεκόρ. Της Κοντόσης στα 100 μέτρα με 12-3 και της Κατσικαδέλης στα 800 με 2-19-6. Το κατς, ένα σπορ όχι πολύ φιλιρινικό όπως βλέπετε, αρχίζει να αποκτά τους οπαδούς του και στην Ελλάδα. Ιδίως όταν οι αντίπαλοι ανήκουν στο λεγόμενον αδύνατον φίλων. Βέβαιο πάντως είναι ότι οι θεατές του αγώνας που βλέπετε και περισσότερο από όλους ο διαιτητής εξακολουθούν ακόμα να απορούν από πού και ως πού οι γυναίκες ονομάστηκαν αδύνατων φίλων. Αλλά δεν είναι μονάχα αυτό, είναι και το ότι ανάβουν τα αίματα μερικών θερμόαιμων. Τέσσερις χιλιάδες νεαροί από όλη την Ελλάδα, αψηφώντας τη σοφία του παλιού ρητού που λέει ότι δεν γδίζουν στην άμμο, θέλησαν σόνι και καλά να αποδείξουν το αντίθετο. Δύο μήνες έκτιζαν και στο τέλος από τις 4.000 έμειναν καμιά δεκαριά, οι πιο πεισματάριδες. Τελική προσπάθεια και τελικές εμπνεύσεις που μεταφράζονται σε πύργους και πυραμίδες και μήλους του Δον Κιχώτη. Τέλος, οι μεγάλοι βραβεύουν, αν όχι τίποτε άλλο, τουλάχιστον τον κόπο και την επιμονή τους.